Και από την Εορδέα πάμε στην Κοζάνη να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Αδάμ, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Έχουμε αναβολή της συνεδρίασης του εκλογοπολογιστικού συνεδρίου, ήταν να πραγματοποιηθεί τις 30 Μαΐου. Τελικά θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ο κύριος Λευτέρης Αδάμ. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατσά, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Βλέπουμε ότι έχουμε αλλαγές στο τακτικό εκλογοπολογιστικό συνέδριο. Για να δούμε τώρα πότε θα πραγματοποιηθεί και τι περιλαμβάνουν αυτές οι αλλαγές, κύριε πρόεδρε. Όπως σας είχα πει κύριε Βακρατσά πριν από κάποιες ημέρες, υπήρξε μια αλλαγή της ημερομηνίας του συνεδρίου που είχαμε προγραμματίσει για τις 30 Μαΐου λόγω ότι δεν μας το επέτρεπαν οι υγειονομικές συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό τώρα έχει αλλάξει. Με απόφαση της κυβέρνησης επιτρέπονται τα συνέδρια έως 150 ανθρώπων σε ανοιχτούς χώρους. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό μας δίνει την δυνατότητα να υλοποιήσουμε το συνέδριό μας στις 13 Μαΐου στο χώρο του Even Plaza στα Πετρανά. Μάλιστα. 13 Ιουνίου, συγγνώμη, 13 Ιουνίου, όχι 13 Μαΐου, 13 Ιουνίου του 2021. 13 Ιουνίου ήταν το πρώτο Ιουνίου, να γίνει, ναι. 30 Μαΐου αναβλήθηκε και τώρα πάτε 13, μάλιστα. Ακριβώς, μας δίνει ο νόμος την δυνατότητα αυτό να το υλοποιήσουμε, οπότε και από τη συχνότητα σας καλώ όλους τους συνέδρους να παραβρεθούν στο συνέδριο, έτσι ώστε να υλοποιηθεί και να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει το εκλογοπολογιστικό συνέδριο, κύριε πρόεδρε? Τι θα δούμε, δηλαδή ποια είναι τα θέματα που απασχολούν το συνέδριο? Ναι, τα θέματα είναι όλα αυτά τα οποία είχαν προκύψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως είναι η απολιγνητοποίηση, όπως είναι το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως είναι η περιοχή, το συνδικαλιστικός νόμος, όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με τις εργασιακές σχέσεις, με την ανεργία, με τους εργαζόμενους. Και εκεί μπορεί ο κάθε συνεδρός να πάρει το λόγο, να βάλει τις θέσεις του, τις απόψεις του, τις προτάσεις του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα δράσης καλύτερο από αυτό το οποίο υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε επάξια στις ανάγκες των συναδέλφων εργαζομένων της περιοχής μας. Μάλιστα. Όλα αυτά θα πούμε για μία ακόμη φορά, Κυριακή 13 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην αίθουσα του Event Plaza στα Πετρανά Κοζάνης, όσον αφορά το εκλογοπολογιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Μάλιστα. Ναι. Να έρθω λίγο τώρα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Να δούμε ποια είναι και η άποψη του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης και να υπενθυμίσουμε ότι την 5η 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ. Για πείτε μας λίγο την άποψή σας σε αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους εργαζόμενους για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αλλά και από τους συνδικαλιστικούς φορείς, κύριε πρόεδρε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε πριν από 3-4 μέρες, ναι. Πήραμε απόφαση να υλοποιήσουμε κάθε προσπάθεια της ΓΕΣΕΕ, έτσι ώστε να αλλάξουμε τα δεδομένα στον συνδικαλιστικό, στον εργασιακό νόμο. Μάλιστα. Είναι αρκετά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Είναι 9 σημεία τα οποία έχουμε εντοπίσει και είναι τα αρνητικά. Υπάρχουν φυσικά, όπως είπα, και άλλες φορές θετικά σημεία, αλλά εμείς εδώ είμαστε να βρούμε τα αρνητικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, για να δώσουμε την δυνατότητα στους εργαζόμενους για ένα καλύτερο αύριο. Διότι τα εργασιακά είναι ένα θέμα που, όπως αντιλαμβάνεστε, απασχολούν όλους τους εργαζόμενους, όχι αυτούς που είναι μόνο εν ενεργεία, αλλά και αυτοί που θα μπουν στην πορεία στην εργασία. Πάνω σε αυτό το πλάνο, η ΓΕΣΕ έχει πάρει μια απόφαση για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 10 του Ιουνίου. Έχει εξουσιοδοτηθεί η εκτελεστική επιτροπή της ΓΕΣΕΕ για οτιδήποτε άλλο θα γίνει εκείνη την ημερομηνία, και εμείς θα πράξουμε ό,τι ακριβώς μας ζητηθεί από την Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδος. Μάλιστα. Πάντως, επειδή και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Τσιλφίδης, αναφέρθηκε στα θετικά και στα αρνητικά, σήμερα ακούσαμε κάποιον βουλευτή να λέει το οκτάωρο της Νέας Δημοκρατίας δεν θίγεται, πρόκειται για μια προπαγανδιστική κατεύθυνση από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Το οκτάωρο, κύριε Βακρατσά, δεν θίγεται. Απλώς θίγονται άλλες διατάξεις που είναι στο οκτάωρο. Δηλαδή θίγονται οι υπερορίες, όπως σας είπα,
αυξάνονται οι υπερορίες, γίνονται απλήρωτες κάποιες υπερορίες. Ουσιαστικά δηλαδή το 8ωρο δεν κατεργείται. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αλλά από εκεί και στρα υπάρχουν διατάξεις τέτοιες που είναι εις βάρος των εργαζομένων. Είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ανάμεσα στον εργαζόμενο και στην επιχείρηση. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα ότι ο εργαζόμενος πάντοτε βρίσκεται σε αδύναμη θέση έναντι του εργοδότη. Είναι κάποια θέματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διαβούλευση. Έχουν τεθεί από το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ προς τον Υπουργό. Περιμένουμε να μας απαντήσει ο Υπουργός αυτά του οποία του τέθηκαν, το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Οπότε και εμείς είμαστε σε μια διαδικασία αναμονής, έτσι ώστε να δούμε το τι ακριβώς θα κάνουμε στην πορεία μετά από τις 10 του μήνα που θα γίνει η 24ωρη πανελλαδική απεργία. Μάλιστα, θα συμμετέχει το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης κανονικά την επόμενη Πέμπτη. Συμμετέχουμε στην απεργία δυναμικά. Μάλιστα. Όλοι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Και καλούμε από τη συχνότητά σας όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.